να ξέρετε ότι δεν σας επέλεξα τυχαία. Από τότε που ο μεγαλοσυλλέκτης Έντο Φαράντι αγόρασε ένα από τα έργα σας, οι μετοχές σας έχουν εκτοξευτεί. Τα έργα σας είναι κάπως εσωστρεφή και μελαγχολικά, αλλά εμένα με συναρπάζουν. Χαίρομαι πολύ που είστε γνώσης των εικαστικών. Ναι, ας πούμε ότι είναι ένα από τα πάθη μου. Μπαίνοντας στο ξενοδοχείο, είδα την επιφάνεια που θα καλυφθεί με τη χορογραφία. Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας? Τίποτα απολύτως. Αυτό το αφήνω πάνω σας. Είμαστε συνομήλικοι σας. Πειράζει να το γυρίσουμε στον ελληνικό? Καθόλου, ίσα ίσα. Εσύ, τι έχεις φανταστεί? Θέλει σκέψη. Πρέπει να μελετήσω το κόνσεπτ του ξενοδοχείου, να δω την επιφάνεια σε διαφορετικές ώρες μες τη μέρα. Εννοώ ότι θέλω να δω ποια κομμάτια φωτίζονται από το φυσικό φως του ήλιου και ποια θα χρειαστεί να υποφωτίσουμε ώστε να μην αλλοιωθεί το έργο το βράδυ. Τέλεια. Και πόσο καιρό υπολογίζω θα σου πάρει όλο αυτό? Πάνω από 2 μήνες. Βλέπεις, έχω και τους πίνακες μου. Δεν μπορώ να αφήσω πίσω τη δουλειά μου. Έχω deadlines. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και 3 μήνες να σου πάρει. Είμαστε μια χαρά. Θα χρειαστεί να προσλάβω και 2 βοηθούς. Πες πώς έγινε. Άλλο? Θα δουλεύω μόνο 2 με 3 ώρες τη μέρα. Δεν μπορώ περισσότερο. Δεν υπάρχει θέμα. Να περάσουμε στο οικονομικό. Τώρα αυτά τα συνεννοείται η γυναίκα μου που είναι και μάνατζερ μου. Όμως αυτή την περίοδο είναι έγκυος και δεν θέλω να την ταλαιπωρώ με συναντήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, δεν κάνω παζάρια για τη δουλειά μου. Καιρός λοιπόν να κάνεις μια αρχή μαζί μου. Πάνω στην τοιχογραφία θα μπει η υπογραφή σου. Υπολόγισε λοιπόν την αξία σου χωρίς ενδιασμούς. Ό,τι και αν ζητήσεις θα τα βρούμε.